Αλφα Μέγα Στέντιουμ προχθές, γιατί ανάμεσα στους φιλάθλους εκεί στην κερκίδα που έπεσαν και η κροτίδα αλλά και η φωτοβολίδα ήταν ο κύριος Δήμος Αντωνίου. Γεια σας κύριε Αντωνίου μου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήσασταν εκεί, το βλέπουμε και μέσα στις φωτογραφίες, ήσασταν στην κερκίδα όπου υπήρχαν, κύριε Αντωνίου, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και οικογένειες, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ήταν οικογενειάρχες, ήταν παππούδες και γιαγιάδες με τα εγγονάκια τους. Ήμασταν εμείς και οι φίλοι μας με τα δικά τους παιδιά. Και ζήσαμε μια κόλαση πραγματικά. Το να ρίχνουν τόσα πολλά πράγματα, πυρσούς, φωτοβολίδες πάνω στην κερκίδα όπου υπήρχαν οικογενειάρχες και αυτοί οι φιλάθλοι. Ναι. Είναι εγκληματικό. Δηλαδή αποτύχει πραγματικά, δεν είδαμε πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Γιατί τραυματισμοί υπήρχαν. Υπήρξαν τραυματισμοί. Εντάξει, μόνο και μόνο από την αναπομπούλα που βλέπεις τη φωτοβολίδα να έρχεται κατά πάνω σου και βλέπουμε ευτυχώς να πούμε δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά είναι αποτύχει που δεν είχαμε, αντιλαμβάνομαι, σοβαρούς τραυματισμούς. Κύριε Αντωνίου, και δεν ξέρω αν αυτές οι φωτοβολίδες, παιδιά, είναι ναυτικές φωτοβολίδες, είναι από τις άλλες. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Ευτυχώς δεν ήταν ναυτικές, γιατί αν ήταν ναυτικές. Κατερίνα, θα είχαμε άλλη κουβέντα σήμερα. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Ευτυχώς ναι. Που δεν ήταν, λοιπόν. Και έρχονταν ακριβώς, στοχευμένα ακριβώς. Κατά πάνω σας και στη συγκεκριμένη κερκίδα, κύριε Αντωνίου. Δηλαδή, ναι, δεν έβλεπε. Ναι. Βέβαια. Και δυστυχώς τη βλέπαμε την τελευταία στιγμή, γιατί δεν ήξερες πού θα καθόταν αυτά που έριχναν. Υπάρχουν βίντεο και από την κερκίδα του Απόλλωνα και από τους τηλεοπτικούς δέχτες που φαίνονται ξεκάθαρα ότι είχαν στοχεύσει τους φιλάθλους. Δεν τις έριξαν απλώς μέσα στο γήπεδο. Είχαν στοχεύσει οι φιλάθλους. Βλέπουμε εκείνα τα παιδιά, τα μωρά, σοκαρισμένα. Η άλλη πήρε φωτιά το φούτερ πίσω. Ένας άλλος άνθρωπος είχε πάρει με τους φίλους του το παιδάκι και έφυγαν άρον-άρο. Δεν ξέρω αν είχε τραυματιστεί ή όχι. Ναι. Έβλεπες παιδάκια να κλαίνουν ηλικιωμένους επειδή δεν είχαν και γρήγορα αντανακλαστικά, προσπαθούσαν να κρυφτούν πίσω από εμάς κλπ. Δεν ξέρω τι σώοι φύλαθλοι είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπό τους. Ναι, είναι απίστευτοι πραγματικά. Είναι πραγματικά φιλάθλοι, δεν τους λέει όχι, κανείς. Όχι, δεν είναι φιλάθλοι. Είναι χούλιγκαν, είναι εγκληματίες, γιατί πραγματικά φανταστείτε να γινόταν κάτι χειρότερο. Δεν θέλουμε βέβαια να φέρουμε το χειρότερο, αλλά ήμασταν αρκετά τυχεροί, θα μπορούσε να πει κάποιος. Είχαμε και το κοριτσάκι το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάποιο πρόβλημα με την ακοή του, γιατί έπεσε κροτίδα δίπλα του. Τώρα, εσείς μετά από αυτό το σκηνικό, δηλαδή πόσες φωτοβολίδες δεχθήκατε? Ήτανε δεκάδες οι φωτοβολίδες και έρχονταν η μία πίσω από την άλλη? Ήταν τέσσερις το σύνολο. Αρκετές κροτίδες μεγάλης ισχύος. Και αυτό το κοριτσάκι που λέτε ήταν λίγο πιο κάτω. Εμείς το νιώσαμε στο στομάχι μας την κροτίδα. Αυτό το παιδάκι σχεδόν έπεσε στα πόδια του. Και είναι κρίμα, γιατί πάμε οικογενειάρχες στα γήπεδα να δούμε την ομάδα μας. Και εγώ πάρα πολλές φορές, γιατί η μισή μου οικογένεια, Κατερίνα, είναι με την ΑΕΛ, πήγαινα και σε παιχνίδια της ΑΕΛ. Η κουμπάρη μου με την Ανόρθωση πήγαινα σε παιχνίδια της Ανόρθωσης. Είμαστε φίλαθλοι, δεν είμαστε οπαδοί. Ναι. Αλλά αυτοί έχουν ξεπεράσει με τα ψεσινά κάθε όριο. Εσείς επειδή ήσασταν στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή, κύριε Αντωνίου, όπως τα βλέπατε τα πράγματα εσείς από μέσα, ξεκίνησε, είδαμε και φιλάθλους, είδαμε άτομα, θα το θέσω έτσι, να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Η αστυνομία εκείνη την ώρα που ήταν? Η αστυνομία ήταν, φρόντιζε να μην εξελιχθούν τα επεισόδια στις δύο κερκίδες. Γιατί τους φύλαγε από τα δεξιά και από τα αριστερά, γιατί ήταν περίπου 1.200-1.300 φύλαστοι αυτή της ΑΕΛ. 1.067. Ήταν εκεί παραταγμένοι και προσπαθούσαν να μην εξελιχθούν τα επεισόδια δεξιά και αριστερά. Αυτοί πρόλαβαν και μπήκαν μέσα σε 2-3 λεπτά ήταν και αστυνομία εκεί, δηλαδή είχε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε αργά αντανακλαστικά, ήταν αρκετά γρήγορα τα αντανακλαστικά της, αλλά όταν είναι μια αστυνομία, αγαπητή Κατερίνα, η οποία είναι εξεδοντιασμένη, πραγματικά. Εγώ είχα πάει σε παιχνίδια του εξωτερικού, γιατί στα παιχνίδια του εξωτερικού όλοι οι φύλαθλοι μέσα στο γήπεδο
είναι ήσυχοι, δεν κάνουν επεισόδια κλπ. Γιατί υπάρχει αστυνομία η οποία δεν σκέφτεται αν θα πάρει κάποιος βουλευτής ή κάποιος υπουργός ή κάποιος μπαμπάς ή μαμά για να πει, ξέρεις, άφησε το παιδί και δεν θα το ξανακάνει κλπ. Τους σκοτώνω στο ξύλο. Πραγματικά, είχα δει πολύ χειρότερα επεισόδια στο εξωτερικό με έφυπους αστυνομικούς, με κλόπς κλπ. Τους διέλυα σε 5 λεπτά. Πού να κάνεις έτσι πράγμα στην Κύπρο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτοί οι σύνδελμοι φιλάθλοι, γιατί είναι εκεί. Πόσα χρόνια συζητούμε αυτά τα πράγματα. Και αν το πω και από σκοπιά του παρατηρητηρίου, ξέρετε πόσες φορές είχαμε προβλήματα με αυτούς οι ηλικιωμένοι γείτονές τους. Ναι, βέβαια. Για που δεν τους σέβονταν. Ούτε αυτή την ηλικία δεν σέβονται. Που δεν τους αφήνουν και σε ησυχία. Αλλά πραγματικά προκαλεί πάρα πολύ εκνευρισμό το γεγονός ότι στόχευαν μια κερκίδα στην οποία ήξεραν ότι δεν είναι πιο νεαροί, ότι δεν είναι, για παράδειγμα, οι άλλοι οργανωμένοι του Απόλλωνα. Ακριβώς. Ήταν κερκίδα που ήταν μωρά πάνω. Ήθελαν να κάνουν ζημιά. Αυτό συζητούσαμε και έχουμε πει όσοι είχαμε βγει άρον-άρον έξω από το γήπεδο, ότι φτάνει. Οι ομάδες αν θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, επιτέλους, ναι. Γιατί αυτοί τους, εκεί είναι τα, τους χρηματοδοτούν. Εκολάπτονται εκεί, μάλιστα. Ναι. Εκολάπτονται εκεί, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας παίζουν τα παιχνίδια τους με αυτούς. Εμείς ξανά ούτε season ticket υπάρχει περίπτωση να ξαναγοράσουμε, ούτε στο γήπεδο θα πατήσουμε. Και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους. Ας παίζουμε χίλιους φιλάθλους, να τους καίει η τσέπη τους, να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ναι. Σήμερα περιμένουμε τις αποφάσεις, είπαμε, να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τις περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αποφάσεις οι οποίες τέλος πάντων θα έχουν και κάποιο νόημα και κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, κύριε Αντωνίου. Φύγατε αμέσως εσείς. Εσείς φύγατε αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό. Δεν καθίσατε. Ναι. Ούτε λεπτό παραπάνω. Όταν είδαμε αυτή την κατάσταση, λέμε φανταζόμαστε και τι θα γίνει έξω μετά. Και φύγαμε, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Εντάξει, ευτυχώς έξω τα πράγματα ήταν ήρεμα, γιατί σας έβγαλαν πρώτα. Ναι, ευτυχώς. Έβγαλαν πρώτα ευτυχώς. Την μία ομάδα, τους φιλάθρους της μίας ομάδας, και ύστερα έφυγαν οι άλλοι ευτυχώς. Για να μην βρεθούν. Εντάξει, απλώς ήξεραν ότι θα γίνουν όλα αυτά. Τους έδωσαν και μία πρόγευση έξω από το γήπεδο, αυτοί που τα έκαναν μέσα. Ναι. Και έξω ήταν χειρότερα τα πράγματα, γιατί βλέπετε τις φωτοβολίδες, αυτές είναι ναυτικές φωτοβολίδες, είναι με πιστόλι. Με πιστόλι. Και ορισμένα έρχονταν και οριζόντια, δεν ήταν μόνο ψηλά. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουμε τις φωτογραφίες με τους τέσσερις. Τώρα που είμαστε εδώ στο θέμα, και επειδή ακόμη δεν έχουμε την αστυνομία, την επίσημη αστυνομία, γιατί έδωσε στην δημοσιότητα χθες το βράδυ τις φωτογραφίες 4 προσώπων, τα οποία καταζητούνται και καλεί το κοινό η αστυνομία να βοηθήσει. Είναι άτομα τα οποία ήταν προχθές στον αγωνιστικό χώρο και καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν. Εντάξει, και από τις φωτογραφίες αλλά και από τα πλάνα, κύριε Αντωνίου, φαίνεται ότι οι κουκουλοφόροι ακόμη υπάρχουν, έτσι. Δηλαδή, ακόμη υπάρχουν. Ναι, ακόμη πρέπει υπάρχουν. Πρέπει και η Βουλή, αγαπητή Κατερίνα, να αναλάβει τις δικές της ευθύνες για να νομοθετήσει επιτέλους αυστηρότερους κανονισμούς για τη βία στα γήπεδα. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα πάμε, κύριε